Το θυμίζεις το άντερα. Το X Factor. Το X Factor, το αναφέρω έτσι, είμαστε ανταγωνιστικά. Αλλά τι θέλω να πω τώρα, ότι την ώρα που ο Κακομοίρης ο Νικόλας ήταν εδώ και έδινε τον αγώνα του απέναντι, πώς το λένε στον κύριο που πήρε το πρώτο βραβείο. Στο Λούκα. Ο Λούκας και όλοι οι άλλοι τα τριμητόνια και τα κόκκινα χαλιά και οι μπλε κουρτίνες. Τώρα ο άνθρωπος αγωνιζόταν εδώ. Η αδερφούλα εδώ πήγε και έκλειψε το βραβείο της Eurovision. Πήγε και βγήκε πρώτη, ακούστε δηλαδή πισόπλατα. Πισόπλατα. Και εμένα μου τα έκανε αυτά οι αδερφοί μου. Εντελώς. Όταν έχετε κάποια διαφορά ηλικίας. Τέσσερα χρόνια. Αλλά και είναι ένα χειροκρότημα, νομίζω ότι το αξίζει έτσι η Χριστίνα. Από όλου την υποψηφιότητα. Γιατί όλου του κέρδισε έτσι με το. Και με το τραγούδι σου και με το πόσο μικρή είσαι και με το. Περίεργο, αλλά. Μου πήρε τη δόξα. Πώς έγινε αυτό, άνθρωπε μου, για πες μου. Πώς έγινε αυτό, είχα γράψει ένα κομμάτι εγώ για τη Χριστίνα. Ναι. Της εμπιστεύτηκα το κομμάτι και μόλις. Αυτό ως άντρας. Βέβαια. Ναι. Λάθος μου. Δεν θα το ξανακάνω, Χριστίνα. Και εσύ σαν άνθρωπο να έρθει εδώ να πάρει να κερδίσει το X-Factor. Έρχομαι κι εγώ να κάνω την αρχή της καριέρας μου και ξαφνικά μαθαίνω ότι η Χριστίνα περνά σε Eurovision. Έγινε όντως τόσο ξαφνικά. Όχι. Εγώ την έστειλα. Εγώ έστειλα το κομμάτι. Τη ρώτησα αν θέλει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Και εσύ θέλες. Το είχα έτσι πάντα σαν έχεις κλείσει τα 16. Ναι. Καλά, να προσέχουμε γιατί λέμε τώρα, μπορούμε μια κακή κουβέντα. Ήταν έτσι μια επιθυμία που την είχα εκφράσει στον Νικόλα. Και εντάξει, πάντα είχα τους ενδιασμούς μου, αλλά πάντα με έσπρωχνε να πάρω ρίσκα, να κάνω αυτό, να κάνω εκεί. Καλά, εσύ δεν βλέπεις ότι ο άνθρωπος είναι απασχολημένος, ότι έχει να νικήσει τόσα τέρατα στο X-Factor. Δεν έβλεπες το X-Factor. Ναι. Δεν είδες που είχε κάνει τη ζωή δύσκολη ο συνθέτης, πώς το λέμε τον κύριο. Ο κύριος Θεοφάνος. Ναι, ο ίδιος ο Θεοφάνος και όλοι οι άλλοι κακοί. Δεν τα έχεις δει αυτά. Τα είχα. Και τι ήταν η συμπαράστασή σου. Να μου κλέψει τα ενία. Να πραγματοποιήσω ένα όνειρο που ήταν και δικό του όνειρο, νομίζω. Βλέπεις. Εξαιρετικός. Εντάξει, είναι. Τι? Ειλικρινά θαυμάζω το γεγονός ότι με τόση διασημότητα και τόσο έτσι φήμη έχει μείνει, επειδή είχα την τύχη να το γνωρίσω και στο X-Factor, είναι πολύ προσιτός άνθρωπος, πολύ απλός. Κάνει τον προσιτό. Όχι. Υποκριτής είναι, βέβαια. Κάνει τον προσιτό. Ναι, όπως επίσης κάνει τον ωραίο. Δεν τους φαίνεται, είναι ωραίος. Καθόλου. Στην αλήθεια. Άσχημος, άσχημος. Είναι ωραίος, είπες. Καταρχήν, σαν τον Brad Pitt, ναι. Πιο μεγάλος τον Brad Pitt. Δεν σου φαίνεται λίγο ότι τον έχουν πάρει τα χρόνια. Όχι. Στην Τούμπα ρε παιδάκι μου, δεν σου φάνηκε ότι σαν να πάθει λουμπάγκο, σαν να τον βιάσουν αρθρωτικά. Γιατί τώρα ρώτησαν στην. Ήταν πολύ πετυχημένη αυτή η ερώτηση. Φέτος θα δούμε το Σάκη να σκίζει το μπλουζάκι. Θα κάνει τούμπα ο Σάκης. Και μην γελάσετε, διότι το 2004 αυτή η τούμπα ήταν που μας έφερε την τρίτη θέση. Τι μας είπες ήδη, περίμενε. Όχι διάλογος. Δεν επιτρέπω διάλογο. Κατερίνα. Καταφέραμε και τσακωθήκαμε μόνο σε μια συνέντευξη για την Eurovision. Άρα, για μια τούμπα. Ναι. Πρόσεξε τι θα απαντήσεις, άμα σου πούμε. Θα πεις ότι είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης και έχω δει και άλλα τσίρκα και πιθανολογώ ότι μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει τούμπα. Να σου πω, ποια τραγουδίστρια σου άρεσε περισσότερο από τις Ελληνίδες. Βέβαια είναι παπαρίζοντες, ξέρω, αλλά. Ποια είχες για πρότυπο. Την Αναβίση. Την Αναβίση, όχι λέω για Eurovision τώρα, όχι γενικά. Για Eurovision. Από αυτές που κάνανε εμφάνιση στην Eurovision. Ελληνίδα, Την Παπαρίζου θα έλεγα, ναι. Παπαρίζου αυτή στο beat, στο ρυθμό και τα λοιπά, αυτή σε. Μπορεί να είναι έτσι πιο. Σε άλλο στυλ από αυτό που τραγουδάω εγώ, αλλά είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, επικίνδυνο αυτό, πρόσεξε. Είσαι ο μεγάλος αδερφός, είσαι υποχρέωση να το μαζέψεις. Γιατί και η Παπαρίζου μας είχε εμφανιστεί κουλέρ λοκάλ, ας πούμε, που ήταν από τη Σουηδία, από την Νορβηγία που ήταν, και τώρα είδες κάτι εμφανίσεις που κάνει. Είναι θεά όμως. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Η απόλυτη. Πάμε συνέχεια.